Φίλες και φίλοι, για να κάνουμε το χοιρινό φρικασέ με μαρούλια δηλαδή, βάζουμε την κατσαρολίτσα. Θα κάνουμε δύο μερίδες, βάζουμε την κατσαρολίτσα στο μάτι, ρίχνουμε ελαιόλαδο. Θα βάλουμε μέσα κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Ξερό, θα βάλουμε φρέσκο κρεμμυδάκι και τώρα εδώ επειδή έχουμε και λίγο πράσο που μια άλλη Παρασκευή θα βάλω και λίγο πράσο, ό,τι καλύτερο δηλαδή, ο συνδυασμός αυτών των τριών θα μας δώσει ένα παρασκεύασμα πάρα πολύ καλό, πολύ νόστιμο. Συμπληρώνω λίγο σκορδόλαδο. Το οποίο αρωματίζει το φαγητό χωρίς να μας το δεσμεύει. Ρίχνουμε μέσα το χοιρινό και θα το θωράκισουμε λίγο, χωρίς να το δώσουμε χρώμα. Απλά θα το ένα είδος θωρακίσματος έτσι απ' έξω, εξωτερικά, χωρίς να πάρει χρώμα, επαναλαμβάνω. Μετά από 3-4 λεπτά, φίλες και φίλοι, έχει σουταριστεί το κρέας. Δίνουμε λίγο κρασί. Βάλουμε αλάτι. Πιπέρια. Θα βάλω και μια πρέζα ζάχαρη. Ωραία. Αλάτι δεν θα το βάλουμε όλο τώρα, θα βάλουμε τώρα λίγο στην αρχή να πιάσει και στα μέσα θα δοκιμάσουμε και θα συμπληρώσουμε. Τώρα συμπληρώνουμε ζωμό. Έχουμε εδώ ζωμό που είχαμε κάνει δικό μας, αν πάτε στο βιντεάκι σπιτική ζωμή θα δείτε πως μπορούμε να τους κάνουμε. Συμπληρώνουμε υγρά τόσο ώστε να σκεπαστεί το παρασκεύασμα, άντε ακόμη ένα δαχτυλάκι παραπάνω. Και συνέχεια μόλις πάρει βράση θα αφούμε να προσθέσουμε τα μαρούλια. Μετά από κανένα 20 λεπτό, φίλες και φίλοι, δοκιμάζουμε λίγο τα υγρά από το φαγητό μας. Ωραία, το αφήνουμε λίγο να συνεχίσει και προσθέτουμε το μαρούλι. Το αφήσουμε λίγο να καθίσει να μαραθεί και στη συνέχεια θα δούμε τα υγρά του, αν χρειαστεί ενδεχομένως θα συμπληρώσουμε λίγα. Ας το σκεπάσουμε λίγο να ηρεμήσει, να μαραθούν τα μαρουλάκια. Φίλες και φίλοι, μετά από 50 λεπτά περίπου, από τη στιγμή που άρχισε να βράζει πάντα, το φαγητό μας είναι έτοιμο, οπότε έχουμε κλείσει τη φωτιά, θα το τραβήξουμε λίγο, θα το αφήσουμε να ηρεμήσει και να το κάνουμε με αυγολέμονο. Για να κάνουμε αυγολέμονο, φίλες και φίλοι, υπάρχει το ανάλογο βιντεάκι που μπορείτε να δείτε πώς γίνεται. Τώρα θα το κάνουμε και εδώ πάλι. Έτσι παίρνουμε για αυτή την ποσότητα ένα κρόκο αυγό. Συμπληρώνω μέσα λεμόνι. Εννοείται πριν κατεβάσουμε το φαγητό δοκιμάσαμε αν είναι έτσι όπως το θέλουμε. Εντάξει. Θα βάλουμε μερικές σταγόνες νεράκι. Ωραία. Και θα χτυπήσουμε. Τώρα επειδή εδώ το φαγητό μας δεν είναι σούπα, είναι σαν φαγητό και θα ήθελα λίγο το αυγολέμονο να είναι πιο δεμένο, θα βάλω μέσα λίγο κορφλάου, έτσι θα το βάλω μέσα εδώ στο αυγό με το λεμόνι, επειδή το φαγητό έχουμε πει είναι για κυρίως φαγητό και δεν είναι σούπα, έτσι.
Συνήθως με το αυγολέμονο δένουμε σούπες. Και θα κάνουμε την προθέρμανση, θα παίρνουμε από εδώ, γι' αυτό έχω βάλει έτσι λίγο ψηλά από εκεί την πλευρά, ώστε να μαζεύεται εδώ λίγο υγρό και θα ρίχνουμε μέσα στο αυγολέμονο. Είμαστε εντάξει. Το ρίχνουμε μέσα στο φαγητό. Και έχουμε ένα λαχταριστό αυγολέμονο. Λοιπόν, έτοιμο να το σερβίρουμε και να το απολαύσουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, παίρνουμε ένα πιάτο με μία λαβίδα. Το φαγητό είναι έτοιμο, λίγο αυγολέμονο θα κάνουμε έτσι λίγο περιμετρικά και θα βάλουμε λίγο άνηθο ψιλοκομμένο. Και λίγο πιπέρι μαύρο. Είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε ένα σπιτικό φρικασέ με χοιρινό. Φίλοι μου, μόλις κάναμε ένα σπιτικό φρικασέ με χοιρινό, με αυτή την ιδιαίτερη δικιά του γεύση και είμαστε έτοιμοι να το απολαύσουμε. Σας ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε και δεν με αφήσατε μόνο. Ελπίζω το ραντεβού μας να είναι πάλι σύντομα, στο Μαγειρεύοντας Ελληνικά και όχι μόνο. Να είστε πάντα καλά.